Δήμαρχε, έρχεται μια συνάντηση εδώ πέρα. Διαμαρτύρονται όλοι για την κατάσταση στον ΟΑΣ, με τις αστικές συγκοινωνίες. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι παραπάνω από τραγική. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι τα λεωφορεία είναι, από ό,τι θυμάται, είναι τα μισά από αυτά που πραγματικά περιμένουν για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Η κατάσταση τους είναι εξαιρετικά κακή, με την ετηρότερη έκφραση. Βλέπουμε πανηγυρμένα λεωφορεία να είναι σταματημένα από βλάβες στον δρόμο, πράγμα που δεν επιτρέπεται. Η συχνότητα που περνάνε από τις στάσεις, και αυτή είναι που πάνε περιμένουν 15 και 7 και μισή ώρα για να αρθεί το λεωφορείο για να πάει στη δουλειά του. Μέσα το λεωφορείο είναι ο συνοσυνός που υπάρχει, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν πολλά λεωφορεία. Είναι απαράδεκτος. Η θέρμανση και ο κλιματισμός είναι έως ανύπαρκτη. Πέρα από αυτό, τι άλλο να πούμε? Περιμέναμε με την καινούρια υποτίθεται ιστορία που βγήκε με την κατοικοποίηση κλπ. Ότι θα είχε ήδη, παρόλο που ακούσαμε τον κύριο Σπίτση να λέει ότι προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για λίγο πόσα λεωφορεία και μάλιστα ηλεκτρικά. Δεν ξέρω αν δεν είναι ηλεκτρικά ή όχι. Αυτό που ξέρω είναι ότι παραπάνω από ένα χρόνο η κατάσταση είναι τραγική και δεν υπάρχει σημάδι βελτίωσης. Από πουθενά δεν έχουμε μια εικόνα ότι πράγματι κάτι γίνεται. Εκτός από αυτή την αναγγελία ότι έγινε ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός, ξέροντας πώς λειτουργούν τα πράγματα στο ελληνικό δημόσιο, μπορεί να πάει και ένα χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί και την παραλαβή και εξήγηση. Κανένα δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά είναι η κατάσταση τελείως απαράδεκτη.